Το 1960 δημιουργηθήκαν οι πρώτες εγκαταστάσεις εδώ στον Νίκιο Κοσμά. Είναι το πρώτο αθλητικό κέντρο πλήρως εξοπλισμένο στα νότια προάστια και είναι αυτό το συγκεκριμένο, του Αγίου Κοσμά. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ και 40 χρόνια καταφέρνει και δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό και να νιώσουν αυτό το αίσθημα της χαράς που προσφέρει συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Σωστή, υγιεινή ζωή θέλει και τη γυμναστική της. Αλλά η γυμναστική δεν είναι μόνο αυτή που ξέρουμε για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς καλύτεροι και να φτιάξουμε ωραίο σώμα, αλλά να φτιάξουμε και το νου μας, αλλά και την ψυχή μας. Γιατί εγώ θέλω και την ψυχή. Πολεμικές τέχνες, σωστή γυμναστική και πολλά υπέρ για αυτό. Πάμε. Κύριε Κανέλο, τι κάνουμε σήμερα εδώ? Εδώ κάνει προπόνηση η ομάδα της ΚΜΑΕΣ Education. Κάνουμε πολεμικές τέννις από την Κορέα, κάνουμε τεκβοντό, χάπκιντο και το κορεάτικο σπαθί. Η ΚΜΑΕΣ είναι μια ομάδα που αποτελείται από δασκάλους, μαθητές που έχουν έρωτα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών. Μεγάλη αγάπη με τις πολεμικές τέννις της Κορέας. Και η ομάδα μας προσπαθεί να καταγράψει, να καταχωρήσει και να αποθηκεύσει εντός εισαγωγικών για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να πατήσουν πάνω σε αυτή τη δουλειά, να προχωρήσουν την πολεμική τέχνη τελείως διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Κύριε Σιδέρη, σε ποιες ηλικίες απευθυνόμαστε? Θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα για να μάθω, να είμαι έτοιμη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, από παιδάκια 5 χρονών έως και δεν μπορούμε να φανταστούμε άλλη, κάποια άλλη ηλικία πιο μεγάλη. Όσο έχεις αντοχή και ανοχή. 5 έως 105 μπορούμε να πούμε. Φυσικά τα προγράμματα και οι δικλείδες ασφαλείας που δείχνουν στα παιδιά έτσι ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να είναι ασφαλείς για αυτά που κάνουν. Και η κάθε τεχνική μπορεί να χωριστεί σε δύο κομμάτια για μικρούς και πιο μεγάλους. Για το θέμα το γυναικείο τώρα, για το γυναικείο φύλο, πόσο εύκολα μπορεί να μάθει αυτό άμυνα? Μπορεί να μάθει πάρα πολύ εύκολα γιατί δεν στηρίζεται στη γυναικεία δύναμη, στηρίζεται στη δύναμη του κάθε αντιπάλου. Έτσι ώστε μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση ανά πάσα στιγμή. Αυτό. Θέλω να το κάνω πράξη. Πάρα πολύ εύκολο. Μου. Όταν λέμε για ομάδα επίδειξης, τι εννοούμε? Η ομάδα επίδειξης αποτελείται από αθλητές, τους καλύτερους που διαθέτει κάθε σχολή, σωματείο ή γυμναστήριο που συνεργαζόμαστε. Είναι παιδιά που ασχολούνται πάρα πολύ καιρό με αυτό το άθλημα, με αυτή την πολεμική τέχνη. Κάνουν προπονήσεις, είναι πειθαρχημένοι, δείχνουν σεβασμό σε αυτό που κάνουν και είναι top στο αντικείμενό τους. Άρα πρέπει να τους φτάσουμε στο σημείο να είναι όλοι top για να μπορέσουν να μπουν στην ομάδα επίδειξης. Ναι, φυσικά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να είναι στην ομάδα επίδειξης. Πολύ ωραία, θα πάω στην ομάδα επίδειξης. Τι συνεργασίες έχουμε με το Χαπκίντο? Η ΚΜΑΕΣ είναι μια οργάνωση με την οποία προωθούμε τις παραδοσιακές πολεμικές κορεάτικες τέχνες. Συνεργαζόμαστε με πολλούς δασκάλους και προπονητές από την Ελληνική Ομοσπονδία Τεκβοντό, οι οποίοι ήρθαν κοντά μας γιατί θέλουν να μάθουν αυτή την τέχνη, με δασκάλους και προπονητές του καράτε, όλο τον στυλ, και ευελπιστούμε ότι κοντά μας να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για να τους δείξουμε την τέχνη του Χαπκίντο, η οποία εστιάζει πάρα πολύ στην αυτοάμυνα και στην αυτοπροστασία και στα παραδοσιακά όπλα τα οποία έχουν μείνει λίγο στο περιθώριο λόγω του ότι... Και μας αρέσανε και πάρα πολύ. Και σας αρέσανε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι και εσείς κάποια στιγμή θα μας έρθετε κοντά μας. Να ξεκινήσουμε Χαπκίντο. Βεβαίως. Και μην ξεχνάτε, ευζήν, νους υγιής, εν σώματι υγιή.